λουλούδια και καλώς ήρθατε στο τελευταίο βίντεο πριν από το vlog μας. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, ελπίζω όλοι και όλες να είσαστε πάρα πολύ καλά, να έχετε στολίσει όσοι μπορείτε και θέλετε βασικά, γιατί πραγματικά αλλάζει όλη η διάθεση το σπίτι μας. Έχει γεμίσει και με πολύ χρώμα φέτος, γιατί όπως σας είπα έτσι έχω επιλέξει να έχει πολύ κόκκινο και γίνεται χαμός. Έχουμε εδώ πέρα και την ανθοκομική έκθεση Κηφισιάς και εκεί στο τραπεζάκι να, εκεί έχω κι άλλα. Είχα τα γενέθλιά μου και μου ήρθαν αρκετά λουλούδια φέτος. Και πρώτη φορά συμβαίνει αυτό. Κοιτάξτε εδώ. Πολύ χαίρομαι βέβαια το πρωί που ξύπνησα και τα είδα καταχάρηκα. Λοιπόν, ξεκινάει άλλο ένα vlog. Πήγαν από vlog μας. Πρέπει να αρχίσω να το συνηθίζω βέβαια. Λοιπόν, επειδή με ρωτάτε πάρα πολύ, έχω αποφασίσει να κάνω vlog μας φέτος. Απλά δεν έχω αποφασίσει ακόμα αν θα κάνω κάθε μέρα ή μέρα παραμέρα. Αυτό δεν το έχω αποφασίσει, γιατί από τη μία λέω θα είναι πιο ξεκούραστα, γιατί έχουμε και το πρόγραμμα του Αλέξανδρου και δεν ξέρω πώς και τι θα βγαίνει, γιατί έχουμε εργοθεραπείες, λογοθεραπείες, κολύμβηση, δηλαδή λέω θα βλέπουμε κάθε μέρα αυτό, δεν ξέρω, πείτε μου λίγο και εσείς τη γνώμη σας ρε παιδιά σε αυτό το κομμάτι, γιατί λέω από τη μία καλύτερα να συλλέγω 2 ημερών υλικά και να τα ανεβάζω παρά αυτό. Τώρα βλέπετε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια, γιατί θα βλέπετε. Είναι αυτή η καθημερινότητά μας. Δεν ξέρω, πείτε μου λίγο τη γνώμη σας, γιατί ειλικρινά είμαστε μια ανάσα πριν ξεκινήσει το vlog μας και εγώ ακόμα ούτε καν έχω αποφασίσει. Λοιπόν, η ώρα είναι 10:30 το πρωί. Στο σπίτι μας επικρατεί ένα χάος, γιατί περιμένω μαστόρους και τους περιμένω και μόνοι μου εντωμεταξύ. Κοιτάξτε εδώ πέρα τι γίνεται, έχουμε σηκώσει τα χαλιά, έχουμε φέρει την τραπεζαρία πιο εδώ, έχουμε καθαρίσει εκεί πίσω, πρέπει να βγάλω εκεί και την εικόνα και τα λουλουδάκια μου. Γενικότερα πρέπει να κάνω πράγματα, γιατί θα μπουν μέσα οι άνθρωποι και θα κάνουν εργασίες. Αχ, και το κανάκι δεν μπορούσε δυστυχώς να λείψει τη δουλειά αυτές τις μέρες και να δω πόσο καλά θα πάει αυτό που θα είμαι εγώ εδώ για να δίνω οδηγίες και να παρακολουθώ τις εργασίες. Ελπίζω να και κάτι άλλο που έχω να μαζέψω τώρα. Τώρα πρέπει να κάτσω να τα μαζέψω. Και θέλω πριν χαθώ για λίγο που θα έρθουν τα μαστόρια, να σας δείξω κάτι καινούργια πράγματα που πήρα και πράγματα που έφτιαξα μέσα στην κρεβατοκάμαρα για να παίρνετε έτσι ιδέες για τα χριστουγεννιάτικα. Γιατί ξέρω ότι έτσι σας αρέσουν οι ιδέες που σας δίνω. Εδώ δεν έχει αλλάξει τίποτα στη γυψοσανίδα. Έχει όμως αλλάξει εδώ στην κρεβατοκάμαρα, όπου πήρα αυτά εδώ τα διακοσμητικά. Σας είπα ότι μου λείπει κάτι πάνω από τις κορνίζες. Και νομίζω ότι διάλεξα το πιο ωραίο. Στην αρχή έλεγα να βάλω 3 καμπανούλες, αλλά λέω ότι θα είναι τώρα το ίδιο, οπότε θεώρησα να πάρω κάτι έτσι μικρό και βρήκα αυτό το στεφανάκι. Είναι στεφανάκι, μην το βλέπετε έτσι, δεν ξέρω γιατί είναι έτσι. Πρέπει να το δω λίγο, θέλει λίγο μάζεμα από εκεί ίσως, από εκεί. Δεν ξέρω, τέλος πάντων, δεν είναι άσχημο όμως. Και δείτε τι ωραία που ταιριάζει εδώ πέρα με, τα... με την παπλωματοθήκη μας που έχετε κάνει χαμό και την εξαντλήσατε και δεν τη βρίσκετε, αλλά... Έχει παιδιά και άλλες πάρα πολύ ωραίες παπλωματοθήκες στο σπίτι, όπου να μπείτε να ρίξετε μια ματιά, γιατί αξίζουν. Έχει και μια άλλη μαστεράκια η οποία είναι καταπληκτική και ήμουν ανάμεσα και σε αυτήν και δεν ήξερα ποια να πάρω. Λοιπόν, οπότε αυτές είναι οι νέες προσθήκες στο δωμάτιο. Και δεν άντεξα, δεν γινότανε να μην στολίσω το δεντράκι εδώ. Δηλαδή το έβλεπα και λέγα, όχι, κάτι του λείπει, κάτι του λείπει. Οπότε πήγα και πήρα αυτά εδώ πέρα τα οποία είναι ρόδια. Να τα, φαίνεται καθόλου. Συγγνώμη τώρα να ακούτε φασαρία, αλλά κάνουν κάτι εργασίες έξω. Λοιπόν, δείτε εδώ. Και εδώ φιωγκάκια. Το γέμισα με βελουτέ φιωγκάκια, γιατί είναι βελούδινα. Άμα καθαρίσει η κάμερα, μας κάνει τη χάρη, μας την έκανε. Νομίζω, ναι, να τα. Απλά δεν ξέρω αν θέλω να τα κοντίνω λίγο τα φιωγκάκια. Είμαι σε μια φάση που δεν ξέρω αν θέλω να τα κοντίνω ή να τα αφήσω έτσι. Και είπα. Γιατί να βλέπετε, αυτό μου βγήκε λίγο πιο κοντούλι και μου φαίνεται λίγο πιο cute αυτό. Οπότε λέω να τα αφήσω λίγο έτσι για αρχή και μετά μόλις πέρασε ο καιρός να το κοντίνω λίγο, να τα έχω και έτσι και αλλιώς. Στο μπάνιο πήρα αυτό εδώ, το οποίο προοριζόταν για αλλού. Πήρα αυτή εδώ πέρα τη γυρλάντα για το τζάκι μας. Καλά ακούσατε, θα έχουμε τζάκι σε λίγες μέρες. Θα σας τα πω όλα σιγά σιγά. Και πήρα αυτή τη γυρλάντα για να την έχω, να τη βάλω στο τζάκι, αλλά μετά λέω όχι, θα τη δοκιμάσω να τη βάλω στο μπάνιο που κάτι μου λείπει και ξέρετε τι γίνεται. Απλά θα τη σηκώσω ένα τσικ και εδώ δεν με ενοχλεί, βλέπετε, αυτό μόνο θέλω να καταφέρω. Έχω σηκώσει σε 2 σημεία, εδώ πέρα τώρα μου λείπει λίγο να σηκώσω, για να μην με ενοχλεί, γιατί το πρωί που ξυπνάω ή το βράδυ που θέλω να πάω να πλύνω τα δόντια μου, πέφτω ακριβώς πάνω στην κάλτσα ή πέρσι έπεφτα πάνω σε εκείνη τη γυρλάντα που ήταν μπόλικη και δεν μου άρεσε, δηλαδή καθόμουν και έκανα έτσι και λέω όχι, οπότε πήρα αυτό και μου άρεσε που μπήκε έτσι.
γύρω-γύρω. Για την κουζίνα, επειδή κάτι μου έλειπε, πήρα αυτά εδώ τα δύο τα διακοσμητικά, τα οποία μόλις τα είδα, ειδικά τη γυναίκα του Άι Βασίλη, δεν ξέρω, ξετρελάθηκα. Δείτε τι ωραία που ταιριάζει εδώ στην κουζίνα. Είναι έτσι, μου φαίνονται πάρα πολύ cute και τόσο όσο, γιατί εντάξει δεν θέλω και πάρα πολλά, οπότε έχω εκεί το διακοσμητικό με το κεράκι, έχω το στεφάνι και αυτά και νομίζω είμαστε ok. Ίσως πρόσθετα καμιά κορδέλα εδώ, θα το δω αυτό. Αλλά είναι πάρα πολύ cute, κοιτάξτε πόσο ωραία είναι, είναι η γυναίκα του Άγιου Βασίλη που φοράει την ποδιά της και κρατάει μια κουτάλα τέλος πάντων έτοιμη για μαγείρεμα και ο Άγιος Βασίλης που κρατάει το τσαγάκι του. Και στα καλά νέα της ημέρας είναι ότι επιτέλους ήρθε και η καρέκλα μου. Δείτε πόσο ωραία είναι, παιδιά, είναι πάρα πολύ άνετη. Εδώ είναι το γραφείο μου, επιτέλους την έχω πριν ξεκινήσει το vlog μας, γιατί πίστευα ότι θα υπάρχει θέμα. Είναι με χρυσά πόδια, δεν είμαι πολύ σίγουρη αν αυτό μου αρέσει. Δεν ξέρω, ίσως το προτιμούσα με ασημή, βέβαια ταιριάζει πάρα πολύ ωραία με το χρώμα του ξύλου. Οπότε κάπου κάνω για τα στραβά μάτια, αλλά κάποιες φορές έτσι λίγο κάπως μου φαίνεται περίεργο, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία, είναι βελούδινη, πολύ άνετη παιδιά, και δεν ξέρω, τώρα που κάθομαι εδώ στον υπολογιστή χαίρομαι πάρα πολύ που επιτέλους κατάφερα να έχω μια καρέκλα της προκοπής, γιατί δεν θα την πάλευα. Δείτε τι ωραία που αγκαλιάζει την πλάτη μου, ρε παιδιά. Τι ωραία ξεκούραστα. Το μόνο κακό είναι ότι αυτό το γραφείο, επειδή στην ουσία δεν είναι γραφείο, είναι όπως σας είχα πει. Πώς το λένε αυτό το. Αχ, το έπιπλο εισόδου. Δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται. Δεν είναι πολύ μεγάλη η βάση του. Είναι φαρδιά, αλλά δεν είναι πλατιά. Το είπα καλά. Τέλος πάντων, δεν έχει πολύ βάθος. Οπότε δεν μπορώ να πάω και πάρα πολύ μέσα. Και επειδή εγώ όταν είμαι στον υπολογιστή θέλω να είμαι μέσα-μέσα, μπορώ να πάω μέχρι εδώ. Θα μου πεις πόσο άλλο θες, κυρά μου. Εντάξει, θα ήθελα να ακουμπάω δηλαδή. Αλλά οκ, okay, μου στηρίζει πάρα πολύ ωραία την πλάτη. Δηλαδή, φτάνει μέχρι εδώ πέρα και είναι πολύ ωραία. Βέβαια, κάποιες φορές θα ήθελα να ακουμπάει και το κεφάλι πίσω, αλλά μετά λέω πόσο πιο ψηλή. Μετά πάει σε πολυθρόνα gaming. Κάτι το οποίο δεν ήθελα με τίποτα μέσα στο δωμάτιο. Αλλά είναι πολύ πολύ ωραία έτσι και. Και η υφή της και το χρώμα της έχει ταιριάξει πολύ ωραία με το σπίτι. Λίγο το χρυσό στα πόδια για κάποιον λόγο με ενοχλεί, ενώ ταιριάζει με το χρώμα του ξύλου, όπως σας είπα. Πώς και πώς περίμενα γι' αυτό εδώ το πλάνο. Δεν το πιστεύω, παιδιά, πότε φτάσανε πάλι τα Χριστούγεννα. Ειλικρινά, φτάσανε τα Χριστούγεννα, καταλάβατε τι εννοώ. Φτάσαμε ξανά στην περίοδο που στολίζουμε και. Είναι έτσι πολύ ωραία τα συναισθήματα των Χριστούγεννων για εμένα. Ξέρω πολλοί κόσμοι ότι δεν αγαπάει τα Χριστούγεννα. Μου το έχουν πει πολύ κατά καιρούς. Αλλά για μένα είναι μια χαρά, δεν ξέρω, μια γιορτή χαράς και νιώθω επίσης ότι είναι και μια γιορτή αισιοδοξίας. Δεν ξέρω, κάθε χρόνο που ειδικά αλλάζει ο χρόνος νιώθω αισιόδοξη ότι κάτι θα πάει καλύτερα. Θα μου πεις τι πήγε, δεν ξέρω να σας πω, αλλά προσπαθώ να σκέφτομαι και να νιώθω έτσι πιο αισιόδοξα και τις ημέρες των Χριστουγέννων με βοηθάει πάρα πολύ όλη αυτή η διαδικασία με τα χριστουγεννιάτικα, με τα δώρα που βγαίνουμε να ψωνίσουμε, που μας φέρνουν δωράκια, που παίρνουμε εμείς κάτι για τους άλλους και τους βλέπουμε χαρούμενος όταν είναι κάτι που τους άρεσε, που μαζευόμαστε οικογενειακά, που μυρίζει το σπίτι κουραμπιέδες, μελομακάρονα, φαγητό. Δεν ξέρω, νιώθω ότι σκέφτομαι ακόμα πιο αισιόδοξα. Σήμερα η μέρα μας, πέρα από τα μαστόρια που περιμένω πώς και πώς να έρθουν, κακώς βάφτηκα βέβαια. Έχουμε να πάμε μαζί με τον Αλέξανδρο δερματολόγο. Θα πάμε εννοείται στην κυρία Τζούμα, γιατί ο Αλέξανδρος, δεν ξέρω αν σας έχω πει, ότι το καλοκαίρι καταλάβαμε ότι έχει ατοπική δερματίτιδα. Δεν θυμάμαι αν σας το έχω ξανασυζητήσει αυτό. Το καλοκαίρι είδα κάτι το οποίο θεώρησε ότι ήταν κάτι απλό και του βάζα απλά μια κρεμούλα και είδα ότι δεν περνάει, επέμενα τίποτα. Μέχρι που τον πήγα στο δερματολόγο και μου είπε ότι είναι ατοπική. Και πολύ φοβάμαι ότι τώρα έχει βγάλει ατοπική και στο βλέφαρο, γιατί κάτι συμβαίνει και στο βλέφαρό του, το οποίο το έστειλα στην παιδίατρο μου, είπε ότι είναι βλεφαρίτιδα. Όχι, πώς μου το είπε. Όχι επιπεφική τίδα καλέ, νομίζω κάτι με βλεφαρίτιδα τέλος πάντων, και μου έδωσε μια κρέμα και ένα άλλο προϊόν να του βάζω, αλλά δεν φεύγει με τίποτα και νομίζω ότι πρέπει να πηγαίνουμε ακριβώς στους ειδικούς. Έπρεπε και εγώ να πάω, το ραντεβού δηλαδή που έχω είναι για εμένα, γιατί έχω περάσει εγώ μια περιπέτεια, την οποία θα σας την πω μέσα στο vlog μας.
Θέλω να πάω και σήμερα στη γιατρό να δω τι θα μου πει, πώς πάνε τα πράγματα και να ελπίζω ότι... Όχι ελπίζω, το βλέπω ότι πηγαίνω πολύ καλύτερα. Και από τον Ιούλιο έτσι παλεύω με κάτι που δεν σας έχω πει, αλλά θα σας το πω. Και θέλω να πάω να δει και κάποια πολύ περίεργα σπυράκια που έχω πετάξει. Βέβαια περιμένω να διαθετήσω, αλλά και κακώς βάφτηκα, πρέπει να ξαβαφτώ τώρα. Βγάζω εδώ πέρα κάτι δερματικά, κάτι πολύ περίεργα δερματικά, κάτι το οποίο δεν το έχω ξανακάνει και δεν έχω ξαναβγάλει και το παρατηρούν και γύρω μου, μου λέει γιατί είναι έτσι τα μάτια σου, τι έχουν τα μάτια σου, δηλαδή αν θα πάω κάπου όλοι μου λένε ναι, όταν είναι φουντωμένα εδώ αυτή η περιοχή, με ρωτάνε τι έγινε, τι άλλαξες κάτι, τι συνέβη. Και πέρα από όλα αυτά που έχουμε να δείξουμε στη γιατρό, ο Αλέξανδρος είχε βγάλει εδώ πέρα αυτά τα κόκκινα τα σημαδάκια που βγάζουμε που είναι τα αγκιάκια που σπάνε. Και έχει φτάσει σε ένα σημείο τώρα, βασικά σε μια ηλικία που δεν ξέρω, έχει αρχίσει να προσέχει τον εαυτό του, να κοιτάζει την εξωτερική του εμφάνιση, δεν ξέρω, αλλά μου λέει ότι δεν του αρέσει και δεν θέλει να το έχει αυτό εκεί και θέλει να ρωτήσει τη γιατρό, είπε, θα ρωτήσω, μου λέει, την κυρία Τζούμα, τι μπορώ να κάνω γι' αυτό εδώ, γιατί το βλέπω, κάνει έτσι και μου λέει το βλέπει με το μάτι του, μπορεί και να το βλέπει, δεν ξέρω. Αλλά μου κάνει εντύπωση που εκείνος μπήκε στη διαδικασία να μου πει ότι θα πω, τι είναι αυτό εδώ, μου λέει, να φύγει, φεύγει, φεύγει. Οπότε θέλει να ρωτήσει, εγώ του είπα ότι όταν μεγαλώσω μπορούμε να κάνουμε ένα λέιζερ και να φύγει, γιατί έχω την εντύπωση ότι στην κλινική της κυρίας Τζούμα έχουν τέτοιο λέιζερ. Αλλά άστε να δούμε τι θα το πει και ο γιατρός και αν θα το πει και τελικά μόνος του, γιατί πιστεύω ότι θα ντραπεί και δεν θα το πει. Φύγει από το σπίτι σαν την τρελή, να προλάβω να έρθω άκα για να κάνω Αλέξανδρος κολύμβηση και ξέχασα το κινητό μου στο σπίτι. Πήρα την κάμερα εγώ, η δικιά σας εδώ, κυρία, για το vlog μου, το κινητό σπίτι. Θα το φέρει ο μπαμπά. Θα το φέρει ο μπαμπά σου, εντάξει. Παιδιά, είναι πάρα πολύ δύσκολο, έχεις μαστόρο στο σπίτι, γινόταν στο σπίτι χαμός και στο κλιμακοστάσιο. Τρέχαμε να το συνεφέρουμε. Τι να σας πω, είχαμε βγάλει τις ηλεκτρικές σκούπες έξω εγώ και η μαμά μου και προσπαθούσαμε να μαζέψουμε παντού τη σκόνη. Επιστρέψαμε στο σπίτι να ξεβαφτώ και να κάνω έτσι ένα ντουζ γιατί με την πάλευα. Και δείτε εδώ πέρα τώρα που ξεβάφτηκα πώς φάνηκε η κοκκινίλα. Τέλος πάντων, πάμε τώρα στην δερματολόγο να μας λύσει τις απορίες. Μαμά! Ορίστε. Πού έχει ρούμπαλα? Lost in the art of a foreign nation, in a shop to escape the rain, not to have a conversation, and that's the moment you step in to find some shelter too, and get a word you're saying by girl. Her eyes are red and new, 'cause I don't know what your lips are saying. Don't get a word, but it's the most beautiful thing I've ever heard. And just as much. Εννοείται πως ήρθα να πάρω άλλη μια γυρλάντα. Γιατί δεν πήρα προχθές δύο, ήθελα να πάρω τη μία και δεν υπάρχουν, ξεντληθήκανε. Να δω τι γυρλάντα θα βάλω τώρα. Ρε παιδιά, δείτε ένα βιβλίο. Δεν ξέρω αν είναι ωραίο η ιστορία του, αλλά πόσο ωραίο που έχει τα φιωγκάκια γύρω γύρω, δεν το έχω ξαναδεί. Αχ, τώρα δεν βρίσκω άλλη γυρλάντα που να μου αρέσει, κλασική περίπτωση και πρέπει να επιλέξω. Θέλω να βγάλω από το αμάξι, από το μπάνιο για να το βάλω στο τζάκι ή να πάρω κάτι άλλο για το τζάκι. Κοιτάζω εκεί στην οθονίτσα τώρα της κάμερας και βλέπω δέντρο, φαίνονται πίσω τα λαμπάκια και αυτά. Τι ωραία, περιμένω 10 μήνες γι' αυτό κάθε χρόνο, περιμένω 10 μήνες και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που επιτέλους έχουμε έτσι πάλι
στολισμένα. Σήμερα ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα και μου έγινε ακόμα δυσκολότερη, γιατί πριν λίγο διαθέτησα κιόλας, δηλαδή όλα του γάμου δύσκολα, περίμενα έτσι κι αλλιώς. Αλλά είναι που λες, είναι όλα δύσκολα και ήρθε και αυτό τώρα. Με τα μαστόρια, εντάξει, δεν μπορώ να σας εξηγήσω. Το κεφάλι μου με έπιασε και έχουμε και ακόμα δύο μέρες. Θα ξανάρθουν δύο μέρες να κάνουν κάποιες εργασίες ακόμα για να τελειώσουμε, λένε, λίγο αυτό που έχει να γίνει. Με την γιατρό τώρα. Με τη γιατρό, αυτό που σας είπα, αυτό που πίστευα ότι είναι. Ο Αλέξανδρος του Μάτου έχει βγάλει έξεμα από την ατοπική. Όπως και εγώ από εδώ, αυτό που σας έλεγα με το μάτι μου είναι έξεμα. Και επίσης το τριχωτό μου πάει πάρα πολύ καλά, γιατί αυτό είναι το θέμα που σας έλεγα ότι με ταλαιπωρεί. Θα σας τα πω έτσι σιγά στα επόμενα βίντεο, έτσι λίγο τι συνέβη. Πάντως, ειλικρινά σας το λέω, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που έχω γνωρίσει την κυρία Τζούμα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που πηγαίνω στο ιατρείο της κυρίας Τζούμα. Έχει ένα πλήρως εξοπλισμένο ιατρείο. Οτιδήποτε σας αγχώνει θα βρείτε λύση και δεν υπάρχει περίπτωση. Και έχει και ένα μηχάνημα το οποίο, τώρα δεν θυμάμαι πώς ακριβώς λέγεται, να σας το πω, αλλά είναι το πιστόλι που έβαλε και στον Αλέξανδρο που θα είδατε και είδαμε ένα κόκκινο σημαδάκι, αυτό που σας έλεγα ότι θέλει. Το είπε. Το είπε ότι θέλει να το βγάλει ο Πονηρούλης, οπότε δεν το θέλει. Του είπε γιατρός ότι όταν μεγαλώσεις, αν δεν φύγει, μπορείς να έρθεις. Έχω ένα λέιζερ που τσου, μπορούμε να το βγάλουμε. Μπορεί να έχει φύγει μέχρι τότε, γιατί θυμάμαι ότι και εγώ κάπου είχα, νομίζω, σε κάποιο από τα μάγουλά μου όταν ήμουν μικρότερη. Παρ' όλα αυτά έφυγε, έτσι, νομίζω, εδώ στα Μήλα. Έχει, παιδιά, πραγματικά ένα μηχάνημα, αυτό το, με το πιστόλι που σας έδειξα, που στα λέει όλα, με στατιστικά, με τα τις εκατό. Τι να σας πω, δηλαδή είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το μηχάνημα και νιώθω πολύ άνετα όταν πηγαίνω στο ιατρείο της κυρίας Τζούμα, γιατί ξέρω ότι με την πείρα της και με τα μηχανήματα που έχει θα βρω τι είναι αυτό που έχω και θα βρω και λύσεις στο πρόβλημά μου. Και τώρα, αφού πήγα στα φαρμακεία και τα πήρα σβάρνα, πήρα για να δοκιμάσω κάτι θερμοφόρες μιας χρήσης και πήρα μια θερμοφόρα και την έχω βάλει εδώ πέρα στην κοιλιά μου. Μπορώ να πω ότι με ανακούφισε, ρε παιδιά. Αυτή τόσο λίγη ζέστη που βγάζει, γιατί δεν βγάζει και πάρα πολύ ζέστη. Και με ανακούφισε και εκεί πέρα που ήμουν έτοιμη να πάρω παυσίπονο. Κρατήθηκα, έβαλε το θερμοφόρο και με έχει πιάσει. Και είναι πάρα πολύ ωραία. Και επειδή πήγα σήμερα, καθίστε να σας τα δείξω τώρα. Μισό λεπτό. Κοιτάξτε τα ροδάκια. Τι ωραία που μετακινούν. Και δεν ήθελα ροδάκια. Αύριο έχει η δασκαλά του Αλέξανδρου γιορτή και επειδή πήγαμε στα Μάξ, όπως είδατε, τη γυρλάντα τελικά την παρήγγειλε, παιδιά, να μου τη φέρουν από όλο κατάστημα, γιατί μπήκαν την παρήγγειλε ηλεκτρονικά και δεν υπήρχε, οπότε μου είπαν, μα θέλετε να σας την φέρουμε στο κοντινότερο σας κατάστημα, και πήρα αυτή εδώ την τέλεια τσαντούλα δώρου και πήραμε για την κυρία μας που γιορτάζει αυτό εδώ που μετράει αντίστροφα για τα Χριστούγεννα και της πήρα και αυτό εδώ το σετ με τα τρία κεράκια, το οποίο μόλις το είδα μου άρεσε πάρα πολύ γιατί μου θύμισε Harrods. Και ωραία, έτσι θα βγάλουμε το vlog μας με κάμερα που δεν κάνει focus, τι ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, κοιτάξτε τι ωραίο που είναι, πολύ χαριτωμένο και ωραίο και μυρίζουν και πολύ ωραία. Και επίσης πήρα και κάτι το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ μόλις το είδα και ήταν και αρκετά οικονομικό, βασικά ήταν οικονομικό και το χάρηκα γιατί είναι κάτι το οποίο είναι πολύ cute και μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για τα Χριστούγεννα αλλά και κανονικά. Παιδιά, τι ωραίο αλογάκι είναι αυτό. Τι υπέροχο αλογάκι είναι αυτό. Πόσο χαριτωμένο, πόσο cute. Πολύ μου άρεσε μόλις το είδα και το πήρα. Θα το βάλω εδώ πέρα στο γραφείο μου για την ώρα. Μέχρι να ίσως το στολίσω πάνω στο τζάκι. Δεν ξέρω, θα δω. Λίγο να σας αφήσω για να επεξεργαστώ αυτό το βίντεο, το οποίο θέλω να ανέβει η Παρασκευή, λέω, για να έχω και χρόνο μέχρι να ξεκινήσω τα γυρίσματα του vlog μας να δω τι θέλετε, αν θέλετε καθημερινό ή αν θέλετε μέρα παραμέρα, να το δούμε αυτό, τι θέλετε εσείς και μετά θα αποφασίσω κι εγώ να λέγω με τους χρόνους μου, γιατί όπως σας είπα, έτσι λίγο με ενοχώνει το ότι δεν θέλω να βλέπετε συνέχεια εμένα στο ΑΚΑ, συνέχεια στη λογοθεραπεία, δηλαδή δεν θέλω να σας κουράσω. Τέλος πάντων, περιμένω και την άποψή σας, τη γνώμη σας, το τι θέλετε, δεν ξέρω, πείτε το πώς θέλετε. Και αυτά, πάω να βάλω εδώ πέρα τις κρεμούλες μου και εγώ, στα εξέματά μου. Και δίνουμε ραντεβού στο επεισόδιο νούμερο 1 του vlog μας για το 2024. Απίστευτο.